Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κοντά σας σήμερα. Καλή σας μέρα στην Αυστραλία. Ήρωνε 9 και 33 λεπτά. Εδώ στην Αμερική ώρα είναι 5 και 33. Στην Ελλάδα είναι 12 και 33 τα μεσάνυχτα. Καλή σας μέρα και καλό βράδυ και να έχετε στην Ελλάδα. Καλημέρα στην Αυστραλία. Καλό βράδυ στην Αφρική, Ευρώπη κτλ. Καλό απόγευμα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά. Και καλό μεσημέρι και να έχετε στην Καλιφόρνια, Αριζόνα, Las Vegas και σε όλες τις περιοχές που μας ακούν οι φίλοι οι ακροατές. Δίπλα μου έχω τον Παναγιώτη Τουλάτο. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Γεια σας, Έλληνες, Ελληνίδες. Και έχουμε να μιλήσουμε. Έχεις κοιλιάκι πρόβλημα εκεί πέρα με το αυτό, αλλά δεν πειράζει, θα τα τακτοποιήσουμε τα πάντα. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Ελλάδα. Ένα Παναγιώτη, με ακούς? Ναι. Α, ωραία, ωραία, ακούγεσαι μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε φοβερά γεγονότα. Προσπαθώ να πάρω και τον Πατριάρχη Λινέο, αλλά δεν είναι σήμερα του Αγίου Νικολάου. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Έτσι δεν είναι, έχεις κανένα Νικόλα? Έχω τον Άγιο Νικόλαο. Τον Άγιο Νικόλαο, έχεις τον Άγιο Νικόλαο. Γιορτάζει και ο καθεδρικό ναός του Αγίου Νικολάου στο Τάπο Σπρινς. Χρόνια πολλά σε όλους τους Νικολάδες και Νικολέτες όσοι γιορτάζουν σήμερα το Αγίου Νικολάου. Γιορτάζει και ο Νίκος. Νίκο, χρόνια πολλά. ναι, έχει βεβαίως γιορτάζει και ο Νίκος. Και όσοι γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όλους. Στο Μόντρεαλ του Καναδά, εάν είδατε την εκπομπή μας το πρωί στο κανάλι 48, θα επανέλθω Παναγιώτη μαζί σε ένα λεπτό, δημιουργήθηκε δυναμικά, λέει, η φίλη της Χρυσής Αυγής. Δυναμικά ριζώθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά, συνέχισε στο Τορόντο του Καναδά τώρα να έχουν τη Χρυσή Αυγή. Συνεχίζουν να ενεργοποιούνται στο Winnipeg, Saskatoon, Saskatchewan και τελικά θα φτάσουν στο Vancouver του Καναδά. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του CTV από τον Καναδά παρουσίασαν νέους ανθρώπους, Ελληνοκαναδούς, οι οποίοι μαζεύουν ρούχα, τρόφιμα και τα λοιπά να τα στείλουν στους Έλληνες μέσω της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα. Διότι παρουσίασαν και ξεφτύλισαν την ελληνική κυβέρνηση και προπαντός τις σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές εκεί πέρα τα κόμματα, που λέει η Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχουν τίποτα άλλο παρά έχουμε κομμουνιστές και σοσιαλιστές που καταρριμάξανε την Ελλάδα. Δολοφονήσανε και τους Έλληνες, πάνω από 3.500 άτομα έχουν δολοφονήσει αυτά τα κόμματα και μάλιστα κατακλέψανε το δημόσιο και η Ελλάδα δεν έχει λεφτά. Και αυτοί οι άνθρωποι μαζεύουν χρήματα για να τα στείλουν, όχι χρήματα μόνο, μαζεύουν ρούχα, φαγητά και πολλά άλλα πράγματα στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο για να τα στείλουν στη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα και να τα μοιράσουν τα παιδιά αυτά στους φτωχούς ανθρώπους. Αυτά είναι Παναγιώτη. Ξεφτύλισμα δηλαδή, μέχρι κόκαλο, τι να σου πω δηλαδή. Η Μαργαρίτα Παπαντρίου, όπως τα λέγαμε, βρέθηκε με πολλά εκατομμύρια δολάρια. 575 εκατομμύρια έχει κάπως στη Γερμανία, αλλά είναι και άλλα. Είναι εδώ στον Καναδά, έχει σε τράπεζες του Καναδά πολλά εκατομμύρια, έχει σε τράπεζες της Αμερικής και έχει επίσης και στις τουρκοκρατημένη περιοχή της Κύπρου, στις πειρατικές τράπεζες, έχει πάρα πολλά εκατομμύρια δολάρια και ο Γιώργος Παπανδρέου και τα αδερφιά του και η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Επίσης είναι στο NASA που έχουν τράπεζες και έχουν και τράπεζες στο Cayman Island. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά, αλλά εσείς πού να ακούσετε δηλαδή? Νομίζω ότι σας λέμε παραμύθια. Εντάξει, τώρα τα λένε άλλοι. Εφόσον να πιστέψετε τους άλλους, να τους πιστέψετε. Εμείς τα είχαμε πει εδώ και πολλά χρόνια πίσω. Λοιπόν, Παναγιώτη. Μάλιστα. Ναι. Ναι, λοιπόν. Η περασμένη εκπομπή που είχαμε κάνει και μίλησα για τις ακτινοβολίες, τα ραδιοκύματα, τις υποβολές του υποσυνείδητου για τον πλανήτη Γη επάνω, τις αρπαγές που γίνονται στα μικρά παιδιά που χάνονται, που είπα την άλλη φορά ότι το FBI δεν ανακοινώνει πάνω από 100.000 από γίνονται, κοίτα να πει, πώς, κοίτα να δεις,
Απαγωγές. Απαγωγές. Απαγωγές, οι οποίες μόνο στην Αμερική, αυτές που τέλος πάντων είναι γνωστές, είναι γύρω σε 100.000 το χρόνο. Ναι. Οι απαγωγές είναι πολύ περισσότερες και παλαιότερα είχα πάλι μιλήσει για τις βάσεις στην, της Ντούλσε κάτω στην Νεβάδα και στην Area 51 και αυτά. Ναι. Και είχαμε πει ότι και εκεί απαγάγουν και χρησιμοποιούν νέα παιδάκια, δεν ξαναβλέπουν το φως του κόσμου του, διότι κάνουν πειράματα επάνω και θα... Και αφού τα είπα αυτά και πρώτη φορά μίλησα για ραδιοκύματα και μέσω των κεραίων της κινητής τηλεφωνίας και κάπου φαινόμουν λίγο εξωγήινος με αυτά που έλεγα και όχι ακριβώς, αλλά έτσι θα ήθελα να ακούσω, δηλαδή προσπαθώ να βρω το βίντεο. Ναι, και μια γυναίκα, μια κυρία από το εξωτερικό, η οποία έχει διασυνδέσεις με κάποια πάρα πολύ σοβαρά πρόσωπα και υψηλά ιστάμενα, μου έστειλε ένα βιντεάκι γιατί άκουσε την εκπομπή. Ναι. Νομίζω ότι είναι από το Λονδίνο η κυρία αυτή. Γεια σας, την ακροατρία μας στο Λονδίνο. Ναι, και μου έστειλε αυτό το οποίο εγώ το διέδωσα στους φίλους στο Facebook, το έστειλα και σε σένα και είχα βάλει τον τίτλο για να δείτε πώς επιβεβαιώνουμε σε αυτά που σας λέω με ντοκουμέντα και τεκμήρια στα ελληνικά. Και υπάρχει μία αποκάλυψη φοβερή, μα φοβερή, που πρέπει να τη δουν όλοι οι φίλοι της εκπομπής, όπου και αν βρίσκεται στον πλανήτη, να τη δείτε αυτή την εκπομπή μέσα από τον Άγγελο που κοιτάμε να τη βγάλουμε τώρα και να κάνουμε συζήτηση πάνω σε αυτό, διότι είναι άμεση απειλή για τα παιδιά, για τα Ελληνόπουλα, εφόσον εμείς είμαστε Έλληνες, για να ξυπνήσετε και να μην είσαστε τόσο αφελείς ότι η χώρα είναι μια τόσο δημοκρατική και ελεύθερη χώρα. Μπορεί να φαίνεται, φίλοι μου, αλλά δεν είναι όπως δείχνουν τα πράγματα, διότι είμαστε σε καιρούς άκρος σκοτεινούς και επικίνδυνους και αυτοί μετρούν στην αφέλειά μας ή στην εφησυχία μας. Δεν είναι τυχαίο που την Ελλάδα την έχουν βάλει πρώτη στο πείραμα αυτό της εξαθλίωσης, διότι εάν η Ελλάδα, που αγνοείται το 95% από εσάς, αγνοείται ότι το DNA των Ελλήνων είναι πολύ διαφορετικό από το DNA όλων των άλλων φυλών του πλανήτη. Δεν είναι φιλετικό και ρατσιστικό αυτό που σας λέγω. Είναι αληθινό και γι' αυτό εμείς οι Έλληνες διαδώσαμε και πολιτισμό και θρησκεία σε όλο τον πλανήτη και τα πολιτικά επιτεύγματα όπως τη δημοκρατία και διάφορα άλλα πολιτικά θαύματα της εξανθρώπισης των ανθρώπων της γης, του πλανήτη Γη. Αυτό λοιπόν οι κύριοι αυτοί, γνωρίζοντας αυτά που σας λέγω, έχουν βάλει την Ελλάδα να δουν τις αντοχές της, να δουν την αθλειότητα. Όταν στην Ελλάδα περάσει με επιτυχία, που για την ώρα ένα 40% έχουν επιτυχία, όλος ο υπόλοιπος λαός, όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός της γης θα είναι για αυτούς στο τσεπάκι μαντιλάκι. Εμείς είμαστε λοιπόν το πειραματόζω, όπως το έλεγε και ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, ότι η Ελλάδα έχει γίνει πειραματόζω. Αυτός έλεγε αλήθειες και δεν ντρεπότανε, γιατί αυτούς τους σκοπούς υπηρετεί αυτός και η συναυτό και οι υπόλοιποι που είναι πάνω στη Βουλή, όλοι με κεφαλαία, όλοι. Λοιπόν, το σχέδιο της ΙΟΝ του πλανήτη έχει φτάσει το 40% στην Ελλάδα. Όμως, εάν δεν προσέξουμε, κινδυνεύουμε όλοι, μα όλοι κινδυνεύουμε. Ναι. Γι' αυτό, να προσέξετε, δεν είναι τυχαίο που η Ελλάδα βάλεται. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη, ούτε αυτοί έχουν ανάγκη από χρήματα. Όμως θέλουν να δουν τις αντοχές των Ελλήνων, διότι οι άνθρωποι αυτοί απήχαν από την ιστορία σε όλα τα χρόνια του παρελθόντος. Έχουν διαβάσει για την Ελλάδα. Δεν έχουν αισθανθεί τι εστί Έλλην. Και βλέποντας λοιπόν τις αντοχές μας να αντέχουμε τόσο πολύ, που άλλες χώρες όχι δεν αντέχουν, θα είχαν αυτοκτονήσει. Τι συμβαίνει λοιπόν με το ελληνικό στοιχείο και αντέχουν τόσο πολύ σε κακουχίες
αθλειότητος και εξαθλίωσης των Ελλήνων, της ηθικής, των τάξεων, των αρχών και όλων των αρετών που διέπουν το ελληνικό γένος. Εδώ λοιπόν είναι άξιον περιέργειας για αυτούς που βλέπουν ζωντανά την Ελλάδα, όντως ένα πειραματόζω χωρίς πόλεμο, ανέμακτα, σε ένα λοιμό, τον οποίον λοιμό δεν τον συνοδεύει μόνο η ανέχεια, αλλά θέλουν να κατακερματίσουν την ηθική των Ελλήνων, ώστε οι κοπέλες και οι γυναίκες να γίνουν πόρνες, τα αγόρια να στραφούν στην ομοφιλοφιλία, να στραφούν σε εφήμε και εύκολα πράγματα, να φύγουν από τον τόπο τους. Και το πολύ πολύ μεγαλύτερο και περισσότερο, μην το γελάσετε κάποιοι, είναι το Hollywood που περνάει μηνύματα μέσα από έργα και από μουσικές. Από μουσικές. Προσέξτε τι σας λέω. Δεν είναι τυχαίο και μην ακούτε τυχαία, ξεσούν τα πράγματα όλα απλά και όμορφα. Ήδη στην Ελλάδα παίζεται ένα έργο στην τηλεόραση και έχει μεγάλη επιτυχία, και πρέπει να το ξέρεις και εσύ αυτό, Άγγελε, ένα έργο με βρικόλακες που ερωτεύονται, που αγαπάνε, που είναι προσιτοί στους ανθρώπους, που είναι και προστάτες, άκουσον, άκουσον. Mm. Και περνάνε τέτοια πρότυπα ηρώων στους νέους, οι οποίοι τα αποδέχονται και έχουν βάλει ωραία παιδιά, ωραίες κοπέλες, θέματα ωραία, αλλά δεν πάβουν να είναι βρικόλακες. Καταλαβαίνεις πόσο πολύ προωθούν να κορεστεί το ήθος, η πίστη, η θρησκεία, οι αρετές, η οικογένεια, οι νόμοι, οι αξίες, ώστε σε λίγο που θα εμφανιστούν ανάμεσά μας κάποια αλλοειδή όντα, και μην το γελάτε, να μην τρομάξουν, να μην τρομάξετε και να πιάσετε και φιλίες με αυτούς. Και όχι μόνο φιλίες, και σχέσεις, διότι σε κάποια άλλη εκπομπή είχα μιλήσει για τη σπερματική μαγεία, ότι ζητούν το σπέρμα των Ελλήνων. Και το ιστορικό έχει ως εξής: να αρπάζουν, να στέλνουν ξένους, όπως παλιά έρχονται οι τουρίστρες από Ολλανδία, Σουηδία, Ξάνθη, θυμόσαστε τι γινόταν, και όλοι οι Έλληνες φεύγανε, κάνανε παιδιά, έμειναν εγγύες και φεύγανε αυτές στην πατρίδα. Πηγαίνει ο Έλληνας να βρει το παιδί του και έτρωγε πόρτα, και γυρνάγανε στη Ρόδο, στη Μύκονο οι Έλληνες, άλλοι με Γερμανία, και χανόντουσαν. Αυτοί όμως έπαιρναν το παιδί. Υπάρχει ένα σχέδιο τέτοιο παιδομαζώματος των Ελλήνων γόνων. Ο πόλεμος των γονιδίων είναι αυτός ο πόλεμος που μέσα από αυτόν θα χτυπήσουν και χτυπούν την Ελλάδα. Προσέξτε τι φόρο βάζουν στα παιδιά μας. Δηλαδή να εμποδίσουν τους Έλληνες να τεκνοποιούν. Γιατί φορολογούνται σαν τεκμήριο, όπως το αμάξι, έτσι και το παιδί. Να μην κάνεις παιδιά, διότι αυτοί έχουν το σχέδιό τους να κάνουν κλόνους, Έλληνες κλόνους, και να τις βάλουν μέσα στο ελληνικό γένος. Βάζουν ξένους να διαβρωθεί το ελληνικό γονίδιο με γενέσεις πανσπερμίας, αλλοδαπών. Προωθούν έργα σεξουαλικά παράξενα που δελεάζουν τη γυναίκα με διαφόρους τύπους, μην λέω τώρα πράγματα από εδώ, ώστε η γυναίκα να, λόγω των ηθών, των αχαλήνωτων ηθών πλέον, να ψάχνει να τη βρει, εντός εισαγωγικών, η γυναίκα με κάποιο ξένο, μαύρο, κίτρινο, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ώστε να διαβρωθεί η οικογένεια. Ο Έλληνας δεν αρχίζει να σπανίζει, να τεκνοποιεί. Έχουν πειράξει το σπέρμα. Πόσα άλλα να σας πω, αδελφοί μου και αδέλφια μου, Έλληνες, να ξυπνήσετε. Πόσα άλλα να σας πω που ακούγουμε μία φωνή από το υπερπέραν. Αλλά αυτή η φωνή όμως που ακούτε αυτή τη στιγμή, εύχομαι να μην έρθει στιγμή που θα τη θυμόσαστε στη μνήμη σας και θα λέγατε ο Παναγιώτης μας τα έλεγε και εμείς γελάγαμε, τον κοροϊδεύαμε ή τέλος πάντων τον βλέπαμε πολύ γραφικό και όχι. Όλοι οι άνθρωποι που λέγαν την αλήθεια μέσα από τις ιστορίες για να ξυπνήσουν τις συνειδήσεις των Ελλήνων, κάποιοι τους περιθωριοποιούσαν ή τους έβλεπαν για γραφικούς. Υπερβάλλον ζήλος της πατρίδας, της θρησκείας του. Λάθος. Δεν έχω υπερβάλλον ζήλο. Έχω ζήλο, αλλά ο ζήλος μου αυτός είναι βάση λογικής και στοιχείων, και δεν είναι βάση
κουβεντών και λέξεων, ας πούμε, που εντυπωσιάζουν, ή να το παίξω προφήτης, ή να το παίξω δάσκαλος, ή τέλος το έργα. Λάθος. Σας το λέω πάντοτε και θα το φωνάζω όσο ακόμα μπορώ. Είμαι μάλιστα μια φωνή. Ναι. Είμαι μια περιμένω, φωνή. Παρακαλώ. Κάποιο τίτλο δεν έχω. Προσέξτε τι σας λέω. Αν το βρήκες, Άγγελε, ας το βάλουμε να το δούμε. Δεν μπορώ να το, από αυτή τη σελίδα δεν μπορώ να το παίξω. Δεν έχει αυτό το, είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να το, δεν μπορώ να κατεβεί αυτό το βίντεο, το project. Δεν μπορεί να κατεβεί. Δεν μπορώ να κατεβεί, είναι πολύ traffic εδώ πέρα, ξέρεις. Που είναι μη πάρα πολλοί κόσμος και δεν μπορώ να το κατεβάσω αυτό το βίντεο ζωντανά. Αλλά μπορώ να το παρουσιάσω κάποια άλλη μέρα αυτό το βίντεο, το project. Ωραία, τότε θα το κάνω για την επόμενη εκπομπή. Ναι, ναι, να το παρουσιάσουμε αυτό το βίντεο κανονικό, γιατί έχει πολλά από αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβετε γιατί μας κάνουν αυτό το πόλεμο με τα, το δουνουδού και ενώ η Ελλάδα είναι ζάμπλουτη. Στην Ελλάδα και στον κάθε Έλληνα με αυτά που έχουμε εδώ αναλογούν 90 εκατομμύρια ευρώ στο κάθε ένα άτομο από την ώρα που γεννιέται μέχρι σε αυτό πριν πεθάνει. Αυτά, όπως έλεγε κάποιος Κοσμάς ο Ετωλός, τότε οι Έλληνες θα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Είναι αυτό που θα γίνει σε λίγο. Ένα λεπτό. Θα πέσει αυτή τη δυνατότητα οι Έλληνες να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Γιατί οι Έλληνες πάλι θα νυψωθούν. Μόνο προσέξτε αυτά που σας λέγω. Το σχέδιό τους. Πονηρευτείτε. Ξυπνήστε. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, ούτε είναι φαντασιώσεις. Εγώ κάθομαι και ξαγρυπνώ χρόνια και χρόνια να σας μεταφέρω κάποιες γνώσεις που εσείς λόγω εργασίας, λόγω άλλων καταστάσεων αγνοείτε. Γι' αυτό και δεν κοιμάμαι νύχτα ή μέρα, πληροφορώ. Να σας ρωτήσω, Παναγιώτη, προσπαθώ να μπω με τα αεροσόλυμα, αλλά φαίνεται επειδή είναι το Αγίου Νικολάου σήμερα, ο Πατριάρχης κάνει λειτουργία, ξέρεις. Εκεί στο... Όχι, δεν είναι με το νέο ημερολόγιο Πατριάρχης, είναι με το Πάτριο. Α, με το Πάτριο. Δεν... Τι έχει, κάτι λειτουργία έχει σήμερα. Μπορεί να κάνει κάποια δέηση ο άνθρωπος, γιατί ναι, δεν κάθεται κι αυτός με στο κελί του. Κάνει δεήσεις, προσεύχεται. Ναι. Για να σε ρωτήσω τώρα, στην Ελλάδα βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν εξελιχθεί με τον τρόπο. Παρακαλώ οι ακροατές να περιμένουν. Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο. Να μην φοβόσαστε και στην Ελλάδα. Και... Η Ελλάδα σε αυτό το καιρό θα αλλάξει τελείως και θα λάμψει. Σας το λέω, θα πείτε. Έχει να κάνει με σένα, Παναγιώτη, αυτό που θα πω. Σε ενδιαφέρει αυτό πολύ. Είσαι έτοιμος? Ωραία. Είμαι πάντα. Λοιπόν, προχτές για πρώτη φορά ανακοινώσαμε στον αέρα ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου, και δεν θα θέλα οι αριστεροί να πάρουν τηλέφωνο και να με βρίσουν πάλι, το ζω το εξής, αυτά είναι γεγονότα. Είναι ειδήσεις και πρέπει να τα ξέρει το ευρύ κοινό. Και ο Παναγιώτης πρώτος. Και εσείς οι φίλοι ακροατές. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία είναι βαφτισμένη για Ιαχωβού, αυτό δεν μας αφορά, δικαίωμά της, βρέθηκε να έχει 500 και δις, εκατομμύρια συγγνώμη, αλλά μπορεί να και δις, ας πούμε, σε άλλες τράπεζες μαζί, όλα μαζί. Και μάλιστα ο διαχειριστής της επιχειρήσεως Μαργαρίτας Παπανδρέου και Γεωργίου Παπανδρέου και οι υπόλοιποι είναι ένας Εβραίος, ο οποίος έχει φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι φοροφυγάς, χρωστάει πάνω από δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια στο ERS, έχει φύγει και μένει στο Ισραήλ, όπου κινείται ελεύθερα σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο διαχειριστής, αγαπητοί φίλοι, ένας απατεώνας, γιατί για να πάρει στο ERS τόσα εκατομμύρια είσαι απατεώνας, που διαχειρίζεται τα χρήματα της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Και ερωτούμε τώρα εκεί στο Ισραήλ, Παναγιώτη, άμα έχουμε τέτοια άτομα, έγινε σύραξη μεταξύ των Παλαιστινίων και των Εβραίων πάλι στο Ισραήλ. Εσύ πού τα βλέπεις αυτά τα πράγματα? Παρακαλώ, περιμένετε. Περιμένετε, πράγματα, Άγγελε, ναι. Είναι σχεδιασμένα. Δεν έγινε τυχαία η σύραξη. Είναι σχεδιασμένα, είναι διότι σχεδιασμένα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να χτυπήσει το Ισραήλ την Περσία, το Ιράν. Ναι. Και για να χτυπήσει την Περσία θα πρέπει η Περσία να στείλει στρατό στην Παλαιστίνη.
για να μπορέσουν να χτυπήσουν μετά. Ιράν, Συρία, Λίβανο, Παλαιστίνη. Το κατάλαβες, αυτό είναι το σχέδιο. Και πρέπει να διαγείρουν τους Παλαιστινίους που είναι πατριώτες, που είναι θύματα, που είναι μάρτυρες. Πρέπει να διαγείρουν κάπως πως τους Παλαιστινίους να μπουν στο χορό για να μπορέσουν να μπει το Ισραήλ και από πίσω η Αμερική, να βάλουν την Αμερική και τα Αμερικανόπουλα, τα παιδιά των Αμερικανών, να τα στείλουν ξανά μανά στο Ιράν σε άλλο πόλεμο. Αυτό είναι το σχέδιο. Και το σχέδιο μέσα σε αυτό έχει και το εξής. Και τα δίθεν Ιρανική ή Παλαιστινιακή δίθεν θα έχει φύγει από τους Παλαιστινίους ή από τον Ιράν και θα χτυπήσει το τέμενος του Ομάρ για να στηθεί ο νέος ναός του Σολομώντος για τρίτη φορά. Διότι αν χτυπήσουν οι Εβραίοι το τέμενος του Ομάρ και πάψει να θεωρείται η Ιερουσαλήμ σαν θρησκευτικό κέντρο μετά τη Μέκα για τους μουσουλμάνους, πάβει και το ενδιαφέρον για την Ιερουσαλήμ των Παλαιστινίων και των Αράβων. Έτσι λοιπόν θα πέσει το τέμενος του Ομάρ, θα στήσουν το ναό του Σολομώντος για τρίτη φορά, όπως λέει η Αποκάλυψη και οι προφητείες. Πιστεύεις δηλαδή, πιστεύεις ότι θα το στήσουν το ναό του Σολομώντος? Βέβαια. Έτοιμα τα πάντα, έτοιμα. Απλά δεν επιτρέπεται να χτυπήσουν άλλο ναό οι Εβραίοι στο θρήσκευμά τους. Απαγορεύεται να ρίξουν άλλο ναό. Αυτοί τώρα θα μου πεις είναι τόσο ευαίσθητοι. Όχι. Απλά πρέπει να φανεί έτσι ώστε ρουκέτα παλαιστινιακής καταγωγής, ας το πούμε, προελεύσεως, να χτυπάει το δικό τους και να πει εσείς το ρίξατε. Ενώ η ρουκέτα δεν είναι από Παλαιστινίους ούτε από Ιρανούς. Τώρα όμως πες μου κάτι, ο διαχειριστής της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που είναι Εβραίος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος το έχει σκάσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει καταλήψει τη χώρα και μένει στο Ισραήλ, έχει τόσα πολλά εκατομμύρια βγάλει και που τα έχει βγάλει κτλ. Και έχει δώσει σήμα και έχει κάνει ανακοίνωση στην Ελλάδα ότι όλοι οι Εβραίοι στην Ελλάδα έχουν δωρεάν σπίτια στο Ισραήλ και να φύγουν από την Ελλάδα και να μετακομίσουν στο Ισραήλ. Το έχεις ακούσει αυτό? Και όχι, μάλιστα είναι στην καινούρια την περιοχή που κάνουν οι Εβραίοι και έχουν πάρει τα οικόπεδα των Παλαιστινίων, για να ξέρουμε δηλαδή το τι λέμε. Εκεί που γίνεται η μάχη τώρα, γιατί οι Εβραίοι έχουν πάρει κάποιες περιουσίες, κάποια σπίτια των Παλαιστινίων. Και εκεί χτίζουν καινούρια τώρα σπίτια για να φέρουν τους νέους Εβραίους, οι οποίοι δωρεάν. Ναι, δωρεάν. Τους δίνουν δωρεάν σπίτια τα πάντα και κατοικία και λεφτά. Και αυτός είναι ο διαχειριστής, ας πούμε, της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Πολύ έτσι παράξενο αυτό και δεν ξέρω, ας πούμε, αν είχε αυτό να κάνει κάτι με τον Γιώργο Παπανδρέου και την καταστροφή της Ελλάδος. Μα αυτά πόσες φορές τα έχουμε πει, ρε Άγγελε, δηλαδή κοιμόσαστε? Ναι. Ο Παπανδρέου είναι εντεταλμένος, είναι Εβραίος στην καταγωγή από τον πατέρα του και τον παππού του. Είναι Εβραίος δηλαδή στην καταγωγή. Εβραίοι, Πολωνοί. Λοιπόν, από εκεί πέρα τι ψάχνετε? Ποιος σας είπε ότι ο Παπανδρέου είναι Έλληνας και αγαπάει την Ελλάδα? Οι λήθοι είναι οι Έλληνες που ψηφίζουν γιατί τους ταΐζουν αυτοί. Ρε Παναγιώτη, και εσύ τον ψήφισες. Εγώ δεν ψήφισα, Άγγελε, δεν ψηφίζω εγώ. Δεν ψηφίζεις. Ψηφίζω. Ποιο κανέναν. Εσύ μου λες, θα ψηφίσω τον Παπανδρέου για το λιγότερο κακό από τους άλλους. Τότε από τα δύο κακά το λιγότερο κακό. Ναι, δεν αυτός, αυτός όμως το χειρότερο, έκανε το χειρότερο κακό. Που δεν το έχει ξανακάνει κανένας άλλος. Έπρεπε να φύγεις από τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής άρχισε το δούνιο του, ο άλλος το αποτελείωσε. Βέβαια αυτό έχει αρχίσει από τον Καραμαλή. Πρώτο μετά την αντίθεση. Το κακό από εκεί έχει αρχίσει. Όταν ο Παπανδρέου μετά σου έρχεται με 100 εκατομμύρια δολάρια στην Ελλάδα και κάνει το Πασόκ, αγοράζει τους πάντες. Δεν καταλάβατε γιατί? Αυτό είναι ο σκοπός. Πολύ χρήμα, ρε παιδί μου, πολύ χρήμα έπεσε. Πολύ χρήμα στο Πασόκ. Ναι, από την Αμερική έδωσαν τα χρήματα και από το εβραϊκό λόμπι. Έλα τώρα, μην κοιμόμαστε. Λες και δεν ξέρουμε, αλλιά από τους πανηλήθιους Έλληνες που ακόμα ψηφίζουν και ακόμα χειροκροτούν πολιτικούς που πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί από πάνω. Όλοι, ανεξαιρέτως, όλοι. Το καταλάβατε? Να μπει νέα γενιά, να μπει ο στρατός και ο στρατός να φέρει
πολιτικούς επιστήμονες, οι οποίοι μέσα από τη δυστυχία και τη φτώχεια τώρα θα βγουν σωστοί, γιατί να ξέρετε πάντοτε ότι ένα κακό φέρνει καλό. Ναι. Αυτό είναι... Έτσι είναι, ναι. Για να σας ρωτήσω κάτι, ένας ακροατής μας, ο Ζαχαρίας, από το Facebook μου γράφει, τι νομίζεις για τη Δευτέρα Παρουσία? Δεν νομίζω, γνωρίζω. Περιμένουμε τη Παρουσία. Μετά από τα 7 χρόνια του Αντιχρίστου θα έχουμε και κάποια γεγονότα. Περιμένουμε και τον Πυρηνικό Πόλεμο. Αυτά ας δουν στο βιβλίο μου το κόκκινο και στο πρώτο μπλε που έχω μέσα. Και πότε υπολογίζεις να γίνει η Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή? Όχι η Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή να έρθει ο Αντίχριστος. Και ποιος είναι ο Αντίχριστος? Η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει όποτε ορίζει ο Θεός, ουδής ξέρει. Όμως ξέρουμε την επταετία του Αντίχριστου ποια είναι. Την ημέρα που το Ισραήλ υπογράψει συνθήκη να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρώτη μέρα της υπογραφής αυτή θα είναι και η πρώτη μέρα της επταετίας του Αντίχριστου. Θα εμφανιστεί αυτός. Και επί των ημερών του θα στηθεί ο ναός του Σολομώντος. Επί των ημερών του. Και η έδρα του θα είναι εκεί. Και θα αναγκάσει, θα είπαμε, θα ξεγελάσει τον κόσμο και στα 3,5 χρόνια επάνω τα θαύματα που θα κάνει. Θα λύσει τα προβλήματα τα οικονομικά του πλανήτη. Και στα 3,5 χρόνια επάνω θα πει ότι είναι και Θεός και θα ζητήσει να τον προσκυνήσουν και να τον λατρέψουν σαν Θεό. Όλες οι θρησκείες τότε. Οι περισσότεροι θα τον δεχτούν. Οι άλλοι όμως θα τον πολεμήσουν και τότε και αυτός θα στραφεί και θα κάνει τον παγκόσμιο πόλεμο, τον τρίτο, που θα είναι πυρηνικός και δεν θα μείνει ρουθούνη στον πλανήτη. Θα τα κάψει όλα. Πριν όμως γίνουν αυτά, οι εκλεκτοί που δεν θα έχουν λάβει το σφράγμα του, τη σφραγίδα του στο χέρι και στο μέτωπο ότι είναι δική του, μόνον αυτοί θα φυγαδευτούν στα βουνά και από εκεί θα αρπαχθούν με νεφέλες. Τώρα τι είναι νεφέλες? Είναι υπτάμενα αντικείμενα. Απλά όταν συμπατιότητα εμφανίζονται για να μην τραβήξουν την προσοχή και τη λατρεία των ανθρώπων τότε και αρχίζουν να πιστεύουν για Θεό τα υπτάμενα αντικείμενα, δημιουργούσαν ένα τεχνητό νεφέλωμα. Ναι. Μέσα από εκεί εδίδονται οι οδηγίες και έτσι τις λένε νεφέλες. Μάλιστα. Λοιπόν, σχετικά ένας ακροατής γράφει εδώ και μου λέει, Άγγελε, ο Παναγιώτης έχει δει και αυτά που λέει για τις κεραίες. Δουλεύω, λέει, και τις τηλεφωνικές κεραίες. Δουλεύω, λέει, και κάνουμε εγκαταστάσεις για τηλεφωνικές κεραίες επάνω σε ταράτσες. Και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν οι λεγόμενες κεραίες με πάνω σε ταράτσες και πάντα έχω πει ότι δεν είναι υγιεινό σε κοντομίνιους και σε διαμερίσματα να τοποθετούνται αυτές οι κεραίες, αλλά οι τηλεφωνικές εταιρείες, λόγω του ότι η ζωή τους έχει γίνει πολύ άσχημη από εδώ στις ΗΠΑ, δηλαδή από το City Commissioners, από την πολιτεία, από το State, από το County και από το Federal Government, δεν τους επιτρέπουν να βάζουν κεραίες. Και ο λόγος δεν είναι αυτά που νομίζω ότι ο Παναγιώτης θα μας πει, δηλαδή ότι γίνονται ή δίνουν σήματα στα μυαλά του ανθρώπου, αλλά απλούστατα η συχνότητα που εκπέμπουν αυτά τα τηλέφωνα είναι very high frequency. Είναι μόνο 5 μίλια, 5 watt το τηλέφωνο. Παίρνω σκάφος το τηλεφωνάκι που έχω εδώ πέρα. Είναι καλά, πριν τελειώσεις και πριν ναι. Πείτε πρώτα το βίντεο που σου έστειλα. Θα το παρουσιάσουμε αυτό το βίντεο. Εν τω μεταξύ, θα ήθελα να πω ότι σε κοντομίνιους και σε διαμερίσματα που υπάρχουν αυτές οι κεραίες, θα πρέπει οι ίδιοι οι κάτοικοι που πληρώνουν και δικό τους το κοντομίνιο, και αν είσαι στο top floor και δίπλα σε αυτές οι κεραίες, πάνω τις κεραίες είναι οι κεραίες, οπωσδήποτε μέσα σε μερικά χρόνια αυτός ο άνθρωπος θα έχει κάποια, ή αυτοί που μένουν στο διαμέρισμα αυτοί θα έχουν, είναι παθόντες από καρκίνο. Αυτό έχει σιγουρευτεί, γιατί είναι μεγάλης ισχύως πομπή σε ακτίνες που μεταδίδει τα τηλέφωνα. Πρέπει αυτές οι κεραίες να είναι μακριά από residences. Είχα πει εδώ και μερικά χρόνια ότι η πολιτεία του Τάπος Πρίνους έχει βάλει κεραίες εκεί στη γειτονιά μας.
στο Fire Department. Δίπλα το Fire Department υπάρχει νηπιαγωγείο. Κανείς όμως από τους γονείς, η Δημαρχία παίρνει 3-4 χιλιάρια το μήνα από αυτή την κυρία την κατάσταση, αλλά αυτό που συμβαίνει στα παιδάκια πάνω σε αυτό το σχολείο δεν είναι υγιεινό. Τα παιδιά τους κάποια στιγμή σε νεαρή ηλικία θα προσβληθούν σε καρκίνο εγκεφάλου ή οτιδήποτε άλλο. Είναι επικίνδυνο αυτό σαν engineer που είμαι κτλ. Πρέπει οι κεραίες αυτές να είναι όπου είναι ο παππός μας, παραδείγματος χάρη. Εμείς έχουμε τον παππού που εκπέμπουμε, η περιοχή είναι κενή, δεν έχει κατοίκους δίπλα δεξιά-αριστερά. Εκπέμπουμε με 1,5 εκατομμύριο βάτ τηλεόραση και εκπέμπουν και οι κεραίες αυτές μόνο με 20 βάτ. Το κανάλι το δικό μας εκπέμπει με 1,5 εκατομμύριο βάτ, ενώ η τηλεόραση εκπέμπει, τα τηλέφωνα εκπέμπουν με 20 βάτ. Γι' αυτό τους αναγκάζει το government να πάνε ανά 5 μίλια να βάζουν και μια άλλη κεραίτσα για να μπορέσει να επικοινωνεί ο καθένας κτλ. Οι μερικές εκκλησίες εκμεταλλεύονται την κατάσταση αυτή και βγάζουν χρήματα χωρίς υπάρικοι να γνωρίζουν ότι οι εκκλησίες αυτές εισπράττουν χρήματα από τις τηλεφωνικές εταιρείες. Πρόσφατα, εδώ και μερικά χρόνια, στο Newport Ritchie εμφανίστηκε μια εκκλησία η οποία δεν είχε σταυρό. Και στα καλά καθούμενα βλέπω μια μέρα ένα θεόριο σταυρό, μεγάλο σταυρό, όλο από ατσάλι και ένα σταυρός. Και λέω και εγώ, πότε τον έβαλα το σταυρό αυτό? Πάω από κοντά και τι να δω, έχει τις... το βλέπετε το σταυρό, είναι κανονικά ψηλά ο σταυρός, από κάτω είχε όλες τις κεραίες, μέσω σταυρού είχε όλες τις κεραίες και εκπέμπανε για τα τηλέφωνα. Μια άλλη εκκλησία στο Μακμίλα μου, πάνω στο καμπαναριό που είναι περίπου 75% πόδι το καμπαναριό τους, επάνω στο καμπαναριό βάλανε κεραίες. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, κάνει και λεφτά η εκκλησία τώρα. Εμπορεύονται και εκκλησίες και κάνουν λεφτά. Άμα καμία εκκλησία έχει οικόπεδο μεγάλο, βάζουν μια κεραία, μπαμπαμπαμ, δικό σας οικόπεδο, χτίζουν και πληρώνουν και καλά λεφτά, 2-3-4 χιλιάρια το μήνα από κάθε κεραία που θα βάλουν. Αυτό είναι business από τη μια πλευρά. Αλλά αυτό που δεν είναι σωστό είναι να βάζουν τις κεραίες πάνω σε διαμερίσματα που είναι κατοικήσιμα. Μένει κόσμος. Εκεί είναι το ανθίγινο. Έλα Παναγίου, τη λαγή, για λέγε. Εσύ νομίζεις ότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω που τα βρήκατε αυτά που λέτε ότι με αυτές τις κεραίες μπορώ να συντονίσω τα παιδιά. Βάλε το βίντεο, γι' αυτό σας λέω, δεν ξέρετε τίποτα ακόμα, κοιμόσαστε, με την καλή έννοια βέβαια, έτσι. Διότι δεν κατέχετε κάποιες πληροφορίες. Το βίντεο που σου έστειλα. Θα το δω αυτό μέσα... γιατί δεν μπορώ από τώρα. Δεν μπορώ από. Έχουν κολλήσει γραμμές. Ένας πράκτορας μιλάει, δύο πράκτορες μιλούν από μεγάλες, μεγάλα κέντρα κατασκοπίας και αναφέρονται στο σχέδιο πάνω το πλανητικό πώς επηρεάζουν τις συνειδήσεις και πώς γίνονται απαγωγές μικρών παιδιών. Ένας ακροατής μας, Παναγιώτη, σε ρωτάει στο Facebook, ο Γιώργος Σκέβας. Γεια σου Γιώργο. Λέει, ρώτησε τον Ντουλάτο, λέει, πόσα χρόνια θα διαρκέσει η ευδαιμονία της Ελλάδος και έπειτα από αυτή θα οδηγηθούμε, λέει, στα εσχάτα. Έσχατα. Στα έσχατα. Εντάξει, από την ημέρα που θα αρχίσουμε να βγάζουμε πετρέλαιο και να κινούμε το πετρέλαιο, από τότε θα αρχίσει και η ευδαιμονία. Θα αρχίσει η ευδαιμονία. Τώρα, ναι, κοντά είμαστε, γι' αυτό υπομονή λίγο ακόμα, δεν θα αντέξουν, δεν θα περάσει αυτό. Ναι. Κάντε λίγο υπομονή, μην κάμπτεστε Έλληνες και Ελληνίδες. Θα πεινάσουμε, ωραία. Και κατοχές περάσαμε, εμείς το έχουμε στο DNA μας αυτό. Λοιπόν, δεν πεθάναμε, έζησε η Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να έχουμε τον εγωισμό και την υπερηφάνεια μεταξύ μας, διότι βαλόμεθα από σκοτεινές δυνάμεις. Ο εχθρός αυτή τη στιγμή δεν έχει όπλα. Έχει τεχνολογία και χτυπάει και θανατώνει Έλληνες. Πάνω από 4.000 έχουν αυτοκτονήσει. Μην ακούς, Άγγελε, αυτά που δίνουν. Λοιπόν, και πόσα παιδάκια προορίζονται να θανατωθούν από ασθένειες, επιδημίες, εμβόλια και. Ένα πράγμα μας σώζει για την ώρα και ξυπνήστε και ακούστε το. Μην κοροϊδεύετε γιατί έχετε απομακρυνθεί από τον Θεό. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έχει μέσα το Πνεύμα του Άγιο, που όταν κοινωνάτε με συνειδητότητα δεν παθαίνετε ούτε ραδιενέργεια ούτε τίποτα, αλλά χρειάζεται πίστη. Είναι το μόνο όπλο που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι και που το 90% πάνε και κοινωνούν από τυπικά, έτσι ανοίγουν το στόμα. Ναι. Όχι, δεν ξέρουν. Όμως
αυτό που έχουν και οι Ολύμπιοι και οι Αθάνατοι και οι Άγγελοι, αυτό το γνωστό που λέμε οι Έλληνες ηχόρ, αυτό το ηχόρ οφριά μπροστά στη Αγίου Πνεύματος που έχει η Θεία Ευχαριστία. Δεν είναι ψωμάκι και κρασάκι και νεράκι και τυπικά πράγματα. Είναι ουσίες, είναι ουσιώδη, είναι Πνεύμα Άγιο. Πάρτε το, θα με θυμηθείτε, δεν θα σας αγγίζει τίποτα, αλλά κάντε το με πίστη. Δεν το έχουν άλλοι λαοί, δεν το έχουν άλλοι χριστιανοί. Μόνο εμείς το έχουμε. Και εμείς το θεωρούμε τυπικό, να βγάλουμε χρυσό δοντάκι. Καταλάβατε τώρα τι λέτε. Έχουμε το όπλο για την ώρα, το θείο όπλο, και καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα πώς να προστατευτούμε από εμβόλια. Μα γιατί δεν παίρνετε τη σοφία του Θεού, την ιδία. Έλληνες είμαστε, έχουμε πνεύμα, έχουμε διαφορετική πνευματικότητα ως όντα. Είμαστε σταλμένοι του Θεού να οδηγήσουμε τους άλλους λαούς, όχι εγωιστικά. Οι Εβραίοι έχουν άλλη εντοή, να καταδυναμίσουν, να θανατώσουν τον κόσμο με τα μέσα τις ανάγκες, με τους τόκους. Ο Χριστός δεν είπε στην παραβολή του, δεν μίλησε για τόκο, είπε σε μια παραβολή. Κάποιος είχε, λέει, περπάταγε στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, και βλέπει φτωχό και του λέει, πάρε ένα νόμισμα. Του πάει πιο κάτω, άλλος ο πλούσιος, βρίσκει κάποιον άλλο, του λέει, πάρε και εσύ ένα νόμισμα. Τρεις συνάντησε. Γυρίζει μετά από ένα χρόνο, τον εβλέπει ο πρώτος και του λέει, κύριε, πάρε το νόμισμα που μου έδωσες, διότι με τα χρήματα εγώ αυτά που μου έδωσες, εγώ τα καλλιέργησα και έβγαλα, πάρε αυτό που σου οφείλω και σε ευχαριστώ. Πάει στον άλλο κάτω, το ίδιο και εκείνος. Κύριε, πάρε αυτό που σου... Στον τρίτο, ο τρίτος είναι, κύριε, κοίταξε, εγώ το είχα θαμμένο και το φύλαξα, έως ότου επιστρέψεις για να σου το δώσω πάλι πίσω. Πάρ' το, σε ευχαριστώ. Ανάξιε δούλε, του λέει. Γιατί σου έδωσε κάτι να το χρησιμοποιήσεις. Να το χρησιμοποιήσεις. Δεν ναι. Στόκο, ναι. Δεν υπήρχε πάρα αυτό. Συν για να ακούσουμε τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος Αβεΐρο. Γεια σου Αλέξανδρε, δεν ξέρω που μας τηλεφωνάτε, που μας γράφετε, τέλος πάντων. Με ρωτάει να μας πεις ή αν γνωρίζεις για τις 21 Δεκεμβρίου 2012. Πολύ συζητείται αυτή η ημερομηνία ότι θα είναι η συντέλεια του κόσμου. Ότι θα βουλιάξει. Κάτσε ρε παιδί μου, θα βουλιάξει η Νέα Υόρκη, λέει. Η Ελλάδα θα πάει στον πάτο. Η Ευρώπη δεν θα υπάρχει. Η Αφρική θα είναι, λέει, θα χωριστεί στη μέση. Σταμάτα, κάτι παράξενα πράγματα ρε εσύ μας λένε ρε εσύ Παναγιώτη. Είσαστε Έλληνες και καθώς σας και ακούτε τέτοιες πλακίες. Είμα ναι, ρωτάει ο άνθρωπος αν ξέρεις τίποτα. Δεν τα λέει ο Αλέξανδρος. Εγώ τα έχω δει αλλού. Ορίστε. Οι μάγια είχαν ημερολόγιο. Πού είναι τα μαθηματικά και ο πολιτισμός των μάγια. Γιατί χαθήκαν, γιατί εξαφανίστηκαν. Εμείς γιατί συνεχίζουμε και έχουμε. Γιατί εξαφανίστηκαν οι Βαβυλώνοι, οι Σουμέροι, Ασσύριοι, οι Αιγύπτιοι. Γιατί οι Έλληνες μένουν. Ποιο ημερολόγιο, μωρέ, οι Πανάγροι. Ποιος σας είπε ότι οι Μάγια έκτισαν πυραμίδες και ότι οι Μάγια είχαν ημερολόγια. Ποιοι τους εδίδαξαν. Οι Σελάνες. Σελάνες. Ο Ντιάο Πιτάρ. Ο πατέρας Δίας. Οι Ολμέκοι που πήραν το όνομα από τα σκάφη των Ολυμπίων που ονομάζονται Όλμος. Όλμος. Ναι. Μέκοι, τα αλφάβητά τους όλα είναι ελληνικά. Ποια ημερολόγια των Μάγια και η Μελάγια και η Σάρα και η Μάρα. Για όνομα του Θεού Έλληνες. Δηλαδή δεν τρέπεστε να πιστεύετε τέτοια πράγματα. Τη στιγμή που η Μάγια σκότωναν και έτρωγαν τους όρχες από τους εχθρούς. Δεν μου απάντησες και... όμως Παναγιώτη για την 21-12 τι θα γίνει. Δεν γίνεται για τίποτα, για όνομα του Θεού. Ξυπνήστε με τις ανοησίες. Σας βομβαρδίζουν από τα Hollywood και από τις ταινίες που γυρίζουν και από την παραθυνολογία. Σας βομβαρδίζουν με αηδίες και καθόσαστε μωρέ και τις καταπίνετε. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη ρε. Εσείς είστε απόγονοι του Οδυσσέα. Είσαστε απόγονοι του Κολοκοτρώνη. Φτύστε τα μούτρα στον καθρέφτη ρε. Ναι. Και πιστεύετε μάγια και αηδίες και τέλος του κόσμου ανόητοι. Για να σας καταβάλουν ψυχολογικά και να πέσετε
Με νοιάζει εμένα αν θα γίνει καταστροφή του κόσμου. Εμένα με νοιάζει πριν πεθάνω τι έχω κάνει. Όλοι θα φύγουμε. Δηλαδή με ποια λογική. Επειδή κάποτε θα πεθάνουν, να πεθάνουμε από τώρα. Δηλαδή όποιος πεθάνει τώρα γλιτώνει από του χρόνου. Μάλιστα. Μάλιστα. Ανεφέτω το λοιπόν. Άκου τώρα φιλοσοφίες, ανοησίες. Λοιπόν, Κώστα, με κάνεις να γελάω αυτά που γράφεις. Με κάνεις να γελάω ο Κώστας. Λοιπόν, ο Γιάννης, γράφουν δεξιά και αριστερά, στα τηλέφωνα χτυπάνε. Πάμε στα τηλέφωνα, δώσουμε μια ματιά στα τηλέφωνα. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Ναι, λέγεται, παρακαλώ. Η επόμενη γραμμή 727-725-5555. Μια φορά να το ξεχάσουν οι ακροατές μας ότι 21 Δεκεμβρίου δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τελεία και πάμε. Ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, τους μουγκούς παίζετε. Γιατί, δεν έχουμε φωνή. Αρχίσατε. Δεν θα σας ακούω καλά, τι είπατε. Από την ώρα που αρχίσατε δεν έχει φωνή καθόλου. Σαν να παίζετε τους μουγκούς και δυο. Ω, αλήθεια. Να το κοιτάξω να δω. Για να το κοιτάξω να δω τι έγινε ακριβώς. Παναγιώτη, να βάλω μια διαφήμιση, ένα λεπτό. Ναι. Να δω γιατί οι ακροατές μας τι έγινε. Παίζει καλά η τηλεόραση. Σε λίγο και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι. Τι λες, ρε. Γίνει χαμός εδώ, Παναγιώτη. Έχουν φορτιστεί. Θα παρακαλούσα τους φίλους και φίλες. Με ακούς, Παναγιώτη? Ναι. Πάλι καλά που είσαι ζωντανά εδώ πέρα στον αέρα και δεν σε έχω χάσει από το διαδίκτυο. Έχουμε 3,5 διακοπές. Ναι, δεν πειράζει. Είναι φορτισμένες οι γραμμές μας. Έχουμε πάνω από 3,5 εκατομμύρια και εδώ. Όπως βλέπω εδώ πέρα στο... θα ήθελα να πω, πρωτού συνεχίσω, θα στείλω στο Facebook ένα... εδώ στα τηλέφωνά σας ένα application το οποίο να κατεβάσετε κάτω και μπορεί να μας βλέπετε πολύ καθαρά high definition στο πρέπει να έχετε το Galaxy S2 ή το iPad κτλ. Θα σας στείλω δύο application, ένα για το iPhone και για τα Galaxy και για όλα τα τηλέφωνα, να μας βλέπετε και στο τηλέφωνο, δεν κάνει διακοπές, θα είναι πολύ καθαρό έτσι να ξεφορτίζονται και οι γραμμές μας εδώ, διότι μπαίνουν μέσω τις γραμμές τόσο πολύ κόσμο κτλ. Και γίνεται χαμός. Πάντα όταν μπαίνεις εσύ, ας πούμε, γίνεται χαμός. Μόλις οι γραμμές πάνε σαν τι. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα να ακούσουμε τους ακροατές. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα σου. Παναγιώτη μου, καλησπέρα και για πρώτη φορά. Χαίρομαι, περίμενα μέχρι να πιάσω. Πολύ σωστά αυτά που λέει, επιτέλους είπε για τη 12 Δεκέμβρη, για τις γελιότητες των Μάγιας κτλ. Παναγιώτη, θα ήθελα μια χάρη, μια μέρα αφιέρωση σε παρακαλώ για να αναφέρει στον κόσμο όλα τα λεγόμενα copy-paste που έχουν κάνει όλοι οι πολιτισμοί από τους Έλληνες, από την ιστορία τους, μυθοστορία, μυθολογία, ό,τι είναι. Τεχνολογία, αλφάβητο, μαθηματικά, ιατρική. Ναι, όταν τα λέω, πως όλα έχουν ξεκινήσει από τους Έλληνες, Παναγιώτη και Άγγελ, εσύ το ξέρεις, μετά είναι και ρατσιστή. Όχι, εγώ να σου πω κάτι. Όχι εσύ, Άγγελ. Να σου πω, Βασίλη, από το Τέξας, να σου πω κάτι, έλα αυτό, Παναγιώτη. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι λόγω του ότι έχω πολλά μέσα και έξω με τα πανεπιστήμια, ξέρεις, κάθε μέρα, μιλάω με πάρα πολλούς. Και δεν μιλάω τώρα με καθηγητές, μιλάω, ας πούμε, με τα κέντρα. Ναι. Πρόσεξε, με τα κέντρα. Όταν εννοώ με τα κέντρα, οι καθηγητές είναι καθηγητές. Γιατί πολλοί καθηγητές έχουν και κάποιες αρρωστημένες ιδεολογίες. Ο καθένας του γίνεται. Αλλά τα κέντρα των πανεπιστημίων στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο, προχτές μιλάγαμε με το Πανεπιστήμιο κάτω στη Βραζιλία. Ναι. Και χωρίς εγώ να πενευθώ,
χωρίς να πω εγώ τι είμαι, σαν Έλληνας δηλαδή, και ήδη αρχίζουν και μου λένε τις δικές τους ιστορίες. Και μου λέει, χάρης στον πολιτισμό της Ελλάδος, λέω, έχουμε αυτά τα αγαθά σήμερα. Υπάρχουν, ναι. Δηλαδή, κουβεντιάζουμε από τα κέντρα των πανεπιστημίων, λένε. Όλοι το ξέρουν, ναι, και ακόμα και μέσα στην Ελλάδα. Κέντρα, άλλα κέντρα παραπληροφόρησης. Εγώ όταν του λέω να πει όλα, οτιδήποτε έχουν πάρει για τις ονομασίες όλων των ελληνικών τοποθεσιών και πόλεων ανά τον κόσμο, πως έχουν προέρθει από την Νοτιοανατολική Ασία μέχρι τη Λατινική Αμερική και το Βόρειο Πόλο. Εντάξει, ναι. Όπως παραδείγματος χάρη, για να σου δώσω ένα χίντρε, Παναγιώτη, ο Νόε των Εβραίων, ας μάθει ο κόσμος πως είναι από το Δευκαλείωνα το δικό μας. Από το κόκκινο το βιβλίο αυτά, και αυτό το βιβλίο το κόκκινο βρίσκεται στο Harvard, στο Columbia και στο MIT, και έχω 3 προσκλήσεις να πάω να μιλήσω από το 2005 και δεν έχω πάει ακόμα. Λοιπόν, κάτι τώρα, κάποιος, Παναγιώτη, σου πάει, κάποιος ετοιμάζει κάποια... Φωτόγραφα αρχαία που δεν έχουν βγει ποτέ στο φως της δημοσιότητας. Λοιπόν, άμα ο κόσμος μάθει, Αιγύπτια το λέω, οι Αιγύπτιοι και οι Ίγκας, πού είχαν τα μάθει, ποιο μαθηματικό είχαν οι Αιγύπτιοι που χτίσαν αυτά τα πράγματα. Η Μπουμπουλίνα, Παναγιώτη, η Μπουμπουλίνα... Ακριβώς αυτό λέω, ρε Παναγιώτη, και οτιδήποτε έχει πάρει, ό,τι θρησκεία, ό,τι πολιτισμός, copy and paste. Ναι. Όταν πήγε ο Θαλής ο Μιλήσιος στην Αίγυπτο, το 470 π.Χ., βλέπει τις πυραμίδες και ρωτάει τους αρχιερείς εκεί και λέει, ποιο είναι το ύψος των πυραμίδων, αφού σου λέγανε ότι αυτοί τις έφτιαξαν. Και οι Αιγύπτιοι δεν γνώριζαν το ύψος. Ναι, δεν, και δεν, ο Θαλής βρήκε το ύψος της πυραμίδος με ένα κοντάρι. Ναι, μπράβο, ναι. Λες αυτό με τη σκιά, με τους υπολογισμούς που έκανε με τον ήλιο και τα λοιπά, έτσι δεν είναι? Ναι. Αρκεί να σας πω ότι τώρα το χάρπ είναι ελληνικής προελεύσεως. Οι Έλληνες το έφτιαξαν τον χάρπ, ο Γιόλβας, και δυστυχώς το ελληνικό κράτος ξεπουλάει αυτά στο Ισραήλ και στους άλλους. Αυτό το ελληνικό κράτος. Τέλος πάντων, εγώ αυτό ήθελα να πω, για να μην πιάνω και τη γραμμή, γιατί έχεις κι άλλους να ακούσεις. Κάνε μια εκπομπή, σε παρακαλώ, γι' αυτό. Για την πηγή των πάντων. Γιατί τους λέω, αν δεν ήταν οι Έλληνες, θα ζούσατε ακόμα στα δέντρα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ευχαριστώ, Παναγιώτη, στην Ελλάδα, να είστε καλά. Ο Θεός σας έχει καλά. Άγγελέ μου, το ίδιο, φιλιά, συνεχίστε. Γεια χαρά. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, θα έχουμε κάποια έκπληξη στο νέο έτος. Θα είναι εδώ στην περιοχή μας, στο κοινωνικό κέντρο, στο Alexandra Community Center, όπου θα επισκεφθεί και την NASA, στο Orlando, Port Canaveral και άλλα πανεπιστήμια. Τώρα συνδυάζουν, Παναγιώτη, κάτι. Δεν στο έχουμε πει αυτό, είσαι ανήμερος, αλλά δουλεύουμε εμείς εδώ γιατί έχουμε ζήτηση, ξέρεις. Για να σε δει και ο κόσμος από κοντά, είναι καλό αυτό, να σε δει ο κόσμος από κοντά, και να επισκεφτεί και τις εκκλησίες μας εδώ και τα μοναστήρια και το ένα και το άλλο. Έχουμε πολλά μέρη εδώ στην Αμερική. Θα είναι καλή περιοδία σου στην Αμερική. Κάτι το οποίο θα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα ήθελα να συναντήσω Έλληνες επιστήμονες, φυσικούς. Ναι. Χαμηλώσει το ραδιόφωνο. Να συναντήσω, γιατί έχω να πω κάποια πράγματα από κοντά σε αυτούς. Ναι, η επόμενη γραμμή λέγεται. Να ρωτήσουμε τον Παναγιώτη μία ερώτηση. Ναι, βεβαίως, να είναι σωστή ερώτηση όμως. Ορίστε. Να είναι καμιά σωστή ερώτηση. Πάντα σωστή, οι δικές σας δεν είναι σωστές. Εντάξει, για λέγε λοιπόν. Θα ήθελα, με έχετε διακόψει. Είσαι στον αέρα. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τον, ξέρετε τον Παναγιώτη που γνωρίζει τόσα πολλά και εμείς μαθαίνουμε τόσα πολλά, πώς η ανθρωπότητα δημιουργήθηκε, από πού έχει έρθει ο πρώτος άνθρωπος πάνω στη γη, πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, διότι η επιστήμη μας λέει ότι εδώ και 75.000 χρόνια από την Κένια της Αφρικής, από τους πυθίκους δημιουργείται ο πρώτος άνθρωπος. Ναι, θα σε παραπέμψω λοιπόν στον Άρη τον Μπουλιανό, τον παλαιοντολόγο, ανθρωπολόγο που είναι στην Κρίλια της Χαλκιδικής, στα Πετράλωνα, όπου στη Σπηλιά βρέθηκε ολόκληρη οικογένεια σκελετών 20 εκατομμυρίων ετών. Τα οστά υπάρχουν. Το κρανίο όμως, το οποίο έχει φωτογραφηθεί, το κρανίο μπήκαν και το έσπασαν για να μην βεβαιωθεί η γνάθος και γενικά το μέτωπο ότι είναι
αυτόχθονα όντα και δεν έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο της Ταγκανίκας, είναι Homo sapiens. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει νόηση. Λοιπόν, αυτό ρωτήστε, μπείτε στο YouTube, μπείτε παντού να δείτε ότι υπάρχει και μοιραίων οστούν το οποίο είναι 20 εκατομμυρίων ετών. Βρέθηκαν και εργαλεία, βρέθηκαν και μαμούθ και πολλά στην Μακεδονία, στην περιοχή που λέγεται Πετράλωνα ή Κρίλια. Ναι. Αυτό είναι αμφισβήτητο γεγονός και το παραμύθι του Δαρβίνου που οι Εβραίοι έβαλαν να χτυπήσουν τη θρησκεία μας, ότι δήθεν προερχόμαστε από τον Πίθηκο, θα σας βάλω ένα άλλο ερώτημα. Γιατί ο Πίθηκος συνεχίζει να είναι Πίθηκος και δεν συνεχίζει να είναι άνθρωπος? Πες τα λέμε αυτά, δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν μερικοί. Να στείλω τους χαιρετισμούς στην Γερμανία, στην Δήμητρα Καζαντζή. Γεια σου Δήμητρα, σε ευχαριστώ για την πληροφορία που μου έστειλες. Η Δήμητρα μας λέει ότι Άγγελε, σε ακούμε πολύ καθαρά και σε βλέπουμε πολύ καθαρά στη Γερμανία. Δεν έχεις πρόβλημα με τη φωνή. Η φωνή ήταν τοπικά εδώ μόνο και στο διαδίκτυο, για να ξέρουν οι ακροατές μας. Ούτε στα iPhones και στα iPad, αυτά δουλεύουν κανονικά όπως με πληροφορούν η τεχνική κτλ. Έχουμε άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Άγγελε. Καλησπέρα. Ναι, σε ακούμε. Δεν έχει τίποτα το σταθμό σου. Είναι πεντακάθαρος. Κανονικά, τι ψώνια είναι αυτή η τρελή? Όχι. Κοίταξε, είχαμε τεχνικό πρόβλημα τοπικά. Στον Καναδά παίζει τηλεόραση καλά και σε όλη την Αμερική από τα μποξάκια. Με βλέπετε. Τίποτα, είναι κανονικά. Α, παίζει κανονικά, δεν κόβεται τίποτα στα μποξάκια. Τίποτα. Είναι η πιο καλύτερη εκπομπή που έχουμε παρακολουθήσει. Μπράβο. Ήθελα να ρωτήσω τον Παναγιώτη. Το Ρόντο Καναδά, Παναγιώτη. Είσαι στον αέρα. Στον αέρα είσαι, ναι. Ναι. Για αυτό τον Άραβα που είχε γίνει πέρυσι τον Ιούλιο στη Συρία, που τον σκοτώσανε και μετά που κάποιος ειδοποίησε την αστυνομία και τον ανοίξανε το αυτοκίνητο και ξαναζωντάνεψε πάλι. Και ήταν στο μοναστήρι της Παναγίας στη Συρία. Τον είχαν κάνει κομμάτια αυτόν για να χωρέσει στο πόρτ μπαγκάζ. Τον δολοφονήσανε και ήταν κομματιασμένος νεκρός. Και οι εγκληματίες, οι δολοφόνοι του, επειδή ήταν χριστιανός αυτός, και οι δολοφόνοι ήταν μουσουλμάνοι. Όπως διάβασα στο ίντερνετ, ήταν Άραβας και είχε τάξει ότι το παιδί του, όταν μείνει η γυναίκα του έγκυος, θα πάει για να συμπληρώσει το τάγμα του που ήταν στην Παναγία το μοναστήρι. Και είδε, έχει και το όνομά του το ηγούμενο, το Ιγνάντιος. Ναι, εκεί λοιπόν το δολοφόνησαν και τον έκαναν κομμάτια για να χωρέσει στο πόρτ μπαγκάζ να τον πετάξουν. Ναι. Αυτός λοιπόν, όπως είπε μετά, παρουσιάστηκε Παναγία και του κόλλησε όλα τα κομμάτια και φαινόντουσαν οι κολλήσεις μετά. Αυτό ήταν το θαύμα και ζωντάνεψε και περπάτησε και ζει ακόμα. Αυτό είναι ένα θαύμα φοβερό. Ναι. Έτσι για να δυναμώσει και την πίστη των υπολείπων ανθρώπων, διότι ό,τι είναι όπταν επεμβαίνει ο Θεός ή όντα με θεϊκή δύναμη, εκεί παραμερίζονται οι νόμοι της φύσεως. Εκεί βλέπουμε δηλαδή το υπερφυσικό. Όπως είδαμε και την Ανάσταση του Λαζάρου. Ήταν από αποσύνθεση και τον Ανάστησε ο Χριστός. Όπου λοιπόν επεμβαίνει ο Θεός, ανατρέπονται οι νόμοι της φύσεως και βλέπουμε το υπερφυσικό. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Στην Ελλάδα εγώ αυτό ήταν, το κοιτούσα τώρα προχτές. Ήταν στις 9 Ιουλίου. Να κοινωνάτε. Να σε καλά. Δεν ξέρετε, ξέρετε στο στόμα σας. Κοινωνάτε. Κοινωνάτε. Μια χαρά από το Τωρόντο Καναδά. 727-725-5555. Για τη φίλη μας την Σοφία Πάλας, η Γερμανία. Η μία λέει μας βλέπει καθαρά και ωραία. Αυτή λέει το WPSO δεν έχει ούτε φωνή ούτε φωτογραφία. Στο η Γερμανία. Δοκίμασε το επόμενο player. Στο main menu, να με βλέπετε, υπάρχουν πολλά players. Κατεβάζετε κάποιο άλλο player που παίζει. Είναι από άλλη παροχή. Έτσι μπορεί να μας βλέπουν οι ακροατές και από εκεί πέρα χωρίς να έχουν πρόβλημα. Πάμε στην άλλη γραμμή. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ από Νέα Υόρκη. Ήθελα να πω ότι πέρα από το ότι ο Παναγιώτης ο Τουλάτος σαν άτομο είναι ένα συμπαθέστατο άτομο,
θα πρέπει να πω, να τονίσω ότι ανακατεύει αλήθειες με αιρέσεις. Και θα ήταν πολύ, πολύ χρήσιμο για την ψυχή του Παναγιώτη του Δουλάτου να ομολογήσει την πίστη του κάποτε και να μετανοήσει στην Ομοκανονική Σύνοδο, γιατί ο ένατος στίχος του πιστεύω λέει ότι μία είναι η Εκκλησία του Χριστού και η Ομοκανονική Σύνοδος είναι του Χρυσοστόμου Τζάνι στη Θήβα. Λοιπόν, όποιος τυπήσει στο Google Χρυσόστομος Τζάνης θα βρει την ιστοσελίδα που είναι από εθελοντές που την έχουν φτιάξει και μπορεί να δει ποια είναι η Ομοκανονική Εκκλησία του Χριστού, που στην Αμερική εκπροσωπείται από δύο εκκλησάκια, δύο εκκλησίες. Μία στην Αστόρια, κοντά στο Στάνγουι, και άλλη στο καθεδρικό Σταθεγγέλου Μιχαήλ στη Φιλαδέλφεια. Τώρα, ήθελα να πω ότι μιλάτε για τα προβλήματα της Ελλάδος. Συγγνώμη, ένα λεπτό, ίσως στον αέρα. Μας είπες κάτι το οποίο θα ήθελα και εγώ και με ενδιαφέρει και εμένα, ναι, ότι είναι στην Αμερική δύο εκκλησάκια. Τι εκκλησάκια είναι αυτά, είναι παλαιμορολογητές? Ναι, η Νομοκανονική Σύνοδος του Ιησού Χριστού είναι με το Πάτριο Ορτολόγιο, αλλά στο Πάτριο είναι πάνω από 10 σύνοδοι, οι οποίες είναι ψεύτικες. Είναι, όπως και το νέο ημερολόγιο έχει χρεωθεί σχίσμα από το 1924, το ίδιο και με τον Πάπα, δηλαδή ο Πάπας από το 1954 έχει τα αναθέματα της Ορθοδοξίας και των Αγίων. Έχει χάσει την ιεροσύνη του και την αποστολική του διαδοχή και είναι πλέον πολιτικό πρόσωπο ο Πάπας. Γιατί λοιπόν το ίδιο δεν συμβαίνει και με το νέο ημερολόγιο που χρεώθηκε σχίσμα και αίρεση το 1924 και μέσα στο Πάτριο χρεωθήκαν σχίσμα και αίρεση οι λεγόμενοι Φλωρινέοι το 1937 κάποιος Χρυσόστομος Καβουρίδης, ο πρώην Φλωρίνης, με την περιβόητη βλάσφημη θεωρία εν δυνάμει και ουχή ενεργεία. Από εκεί και πέρα ο Ματθαίος ο Καρπαθάκης ήταν ο μόνος νομοκανονικός επίσκοπος τότε που πριν πεθάνει το 1950 που μετέδωσε την αποστολική διαδοχή, είναι ο μόνος που χειροτώνησε επισκόπους και σήμερα η αποστολική διαδοχή φτάνει στη Θήβα, στο μοναστήρι των ταξιαρχών της Θήβας, του Χρυσοστόμου Τζάνι, είναι ο προεδρεύων της Συνόδου και εκπροσωπήθηκε στην Αμερική από δύο εκκλησίες, η μία είναι στην Αστόρια, η Αγία Τριάδα, και άλλη είναι ο καθεδρικός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Φιλαδέλφεια. Αλλά όποιος ενδιαφερθεί ευεργέτης να ανοίξει εκκλησία στη Φλόριδα ή οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με την Νομοκανονική Σύνοδο και να συζητήσει και να του πούνε τις λεπτομέρειες τις οποίες τις ξέρω και εγώ, γιατί μελετάω για να σώσω προσωπικά τη δική μου ψυχή και μετά ας πούμε να δώσω πληροφορίες στον οποιοδήποτε. Είπε σε μένα να μιλήσω, μου είπε στην αρχή, μη μακρηγορείς, μου είπε να επανέλθω στην Εκκλησία του Χριστού. Ποια, από ποια Εκκλησία του Χριστού εγώ έχω φύγει? Παναγιώτη, θα μπορούσες να γίνεις ένας από τους μεγαλύτερους ζηλωτές της Ορθοδοξίας και ομολογητής της πίστεως, δεν σου λείπει τίποτα απολύτως, για να αγιάσεις κιόλας. Αλλά όπως ξέρεις μέσα στο Ευαγγέλιο ότι ένα κόμμα αναλάβουμε ή ένα γιώτα, είμαστε εκτός κυβωτού, είμαστε για την κόλαση, για την αιώνια. Όχι, με συγχωρείς, το γιώτα, το γιώτα αν το αλλάξεις, αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός. Ένα λεπτό στον ακροατή μας, ένα λεπτό, μιλάτε και δύο μαζί. Ένα λεπτό στον ακροατή μας, μιλάει ο Παναγιώτης, ακούστε τον Παναγιώτη, έχει να σας πει να υπάρχει διάλογος. Εσύ είναι ένα γιώτα ή έναν τόνο αν αφαιρέσεις, αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός μόνο στην Αποκάλυψη. Εάν αναφέρεται ένα γιώτα από το βιβλίο του Χριστοφιλίας, ένα λεπτό στον ακροατή μας. Άρα, για να αλλάξουμε ακόμα και από την προφορική την Ιερά Παράδοση κάτι, είμαστε σε αίρεση. Εδώ είπες πριν ότι είσαι με το Πάτριο και μέσα στο Πάτριο υπάρχουν 10 διαφορετικοί αρχιεπίσκοποι. Αυτοί λοιπόν που έχουν διασπαστεί μέσα από την ευλογία εντός εισαγωγικών του διαβόλου. Τι όπως είναι και όλο το νέο το ημερολόγιο. Μία είναι η νομοκανονική σύνοδος που αναφέρεται στον ένατο στίχο του πιστεύω. Άκουσε αδελφέ, άκουσε κάτι. Εάν είναι καταδικασμένο το νέο ημερολόγιο, που εγώ συμφωνώ ότι το σωστό είναι το Πάτριο, εάν είναι καταδικασμένο όλο το νέο ημερολόγιο από το 1924 με τον Αθηναγόρα,
Όσοι Έλληνες και Ελληνίδες και παιδάκια έχουν πεθάνει και σε πολέμους, θα πρέπει να είναι στην κόλαση. 33ου βαθμού. Έτσι να είναι στην κόλαση. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Μην προτρέχετε το ιγλώτα της διανοίας. Εάν λοιπόν με αυτή τη λογική όλη η Ελλάδα από το 24 και μετά που έχουν πεθάνει ή έχουν παντρευτεί ή έχουν βαπτιστεί, δεν θα ισχύει, γιατί ήταν με το νέο ημερολόγιο, τότε όλοι αυτοί είναι κολλασμένοι. Συνειδητοποιήστε, λες. Το μυστήριο του Άγιο Πνεύμα θα επηρεαστεί από 13 ημέρες πριν ή μετά και δεν θα βαπτιστεί το παιδάκι. Δεν θα διαβαστεί ο παντρεμένος, δεν θα διαβαστεί η Θεία Ευχαριστία. Είμαστε σοβαροί, αδερφέ. Επαναλαμβάνω, τα μυστήρια είναι άγκυρα, αλλά όχι ανυπόστατα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποτε, δηλαδή ο Θεός... Άγκυρα, αλλά ανυπόστατα, πέρα πει δεν έχουν θεία. Δεν έχουν χάρη, Πνεύματος Αγίου. Άρα εμείς κοινωνούμε, πεθαίνουμε, ζόμαστε με ένα ψεύτικο πνεύμα. Μπορώ να απαντήσω? Ναι, μιλάτε και οι δύο μαζί και δεν σας ακούμε. Ωραία, μπορώ να απαντήσω τώρα? Ναι, ναι, απαντήστε. Τι σημαίνει άγκυρα μυστήρια αλλά όχι ανυπόστατα? Δηλαδή βλέπει ο Θεός τον νεοημερολογήτη ή τον παλαιοημερολογήτη της κακής αποκομμένης συνόδου που δεν ανήκει στην ομοκανονική, να νηστεύει, να προετοιμάζεται, να πάει να μεταλάβει ή να αξιωμολογείται πριν και μετά να μεταλαβαίνει. Αυτό είναι μεν άκυρο το μυστήριο, αλλά δεν είναι ανυπόστατο. Δηλαδή, ο Θεός το προσμετρά στο χριστιανικό μητρό του κάθε ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος αυτός μετανοήσει και κάνει ομολογία πίστεως στην ομοκανονική σύνοδο, δηλαδή ενώπιον ενός ιερέα της ομοκανονικής συνόδου, επαναλαμβάνει δύο φράσεις, ότι εμείς ακολουθούμε τους ιερούς κανόνες του πιδαλίου, απορρίπτουμε όλους τους σχισματοαιρετικούς και λέει τρεις φορές ανάθεμα. Αυτή είναι η ομολογία πίστεως και μετά αναμυρώνεται, οπότε τότε ισχύει το βάπτισμά του και μετά του διαβάζονται και η ευχή για το γάμο που έκανε, το οποίο το μυστήριο ήταν μεν άκυρο αλλά όχι ανυπόστατο, και επανέρχεται σε ισχύ λοιπόν το μυστήριο και της βαπτίσεώς του και του γάμου του και όλες οι εξομολογήσεις που έκανε, οι αγώνες του, οι νηστείες του, οι θείες μεταλήψεις. Προσμετρώνται πλέον σαν νομοκανονικά τα μυστήρια αυτά, γιατί... Να σου δώσω και εγώ συμβουλή, γιατί μιλάς πάρα πολύ και καλό είναι να μιλάς έτσι, αλλά σε χώρο άλλων εδώ μην κουράσουμε και τον κόσμο. Να σου δώσω και εγώ μια συμβουλή. Έλα, Παναγιώτη. Ναι, να δώσω κι εγώ μια συμβουλή. Ο διαχωρισμός και ο φανατισμός των χριστιανών Ορθοδόξων Ελλήνων δεν είναι αποτέλεσμα τίποτε άλλο παρά του διαβόλου, διότι μπαίνει μίσος. Και όταν μισείς τον αδελφό σου χριστιανό νέο ημερολογήτη, τότε δεν είσαι καθόλου σε άρεστη θέση προς το Θεό, γιατί διέπεσαι από μίσος και εχθρότητα. Άφησε το Θεό να κρίνει και μη γίνεστε εσείς κριτές του Θεού, διότι ο καθένας μας θα κριθεί από τα έργα του. Από τα έργα του θα κριθεί και από την πίστη του και όχι από τα 13 ημερονύχτια. Εγώ σου είπα, συμφωνώ, είμαι με το Πάτριο. Θα ήθελα να πω στον ακροατή μας, γιατί σας δώσαμε αρκετό χρόνο και δεν θα ήθελα... Δεν θα ήθελα... Στον ιερό κανόνα του πιδαλίου. Δεν είναι φανατισμός, δεν μισούμε εμείς κανένα. Εμείς λέμε την αλήθεια. Αυτό που υπάρχει ανάμεσά σας είναι ο φανατισμός και διέπεται από τον διάβολο και από την κακία. Προσέξτε το αυτό, γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Όσο για την αγιότητα που με συμβουλεύεις να λάβω στην πορεία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν είμαι ούτε ρασοφόρος, ούτε ιερέας, ούτε έχω δώσει λόγο, ούτε όρκο. Εγώ είμαι ένας Έλληνας. Είμαι μόνο μία φωνή. Την αγιότητα δεν την επιδιώκω εγώ. Εγώ θέλω 35 χρόνια υπηρετώ. Συντομία, ένα λεπτό θα στον ακροατή μας. Και συντομία, έχετε ένα λεπτό, γιατί έχω πολλές γραμμές και περιμένουν. Ναι, λέω, είναι κατατεθειμένα 600 δισεκατομμύρια του Αρτέμις ώρα. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Και αυτή τη στιγμή ο Σόρος έχει κάνει...
γνωρίζετε ότι έχει καταθέσει μήνυση για εσχάτη προδοσία από τις 29 Νοεμβρίου. Κοιτάξτε. Στον ακροατή μας, εάν είναι να περάσετε κανένα μήνυμα για τον Αρτέμι Σόρας, ο Αρτέμι Σόρας εφάνηκε στα διεθνή νέα, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά στα διεθνή νέα, ακόμα και στην Κίνα, για ένας μεγαλοπατεώνας. Από εκεί και πέρα τι να σας πω. Δεν είναι μεγαλοπατεώνας, γιατί προσοχή. Έχει καταθέσει μήνυση στον Άριο Πάγο. Δεν για πειράζει. Προδοσία. Ναι, ναι, τι έχει κάνει, τι προδοσία. Μια ομάδα δικηγόρων, 950 σελίδες. Ναι, κοιτάξτε, μπορεί να ο καθένας, και εγώ μπορώ να κάνω μηνύσεις στον καθένα. Και ο Παπαδόπουλος είναι στο πρόεδρος της Αμερικής. Και τι έγινε? Ωραία, γιατί δεν έχει σελίδες, δεν μου λέτε εφόσον υπόθεση, δείχνει, υπόθεση ανάκληφες εμείς, και υπογραφές εμείς, υπουργών της Αμερικής. Προσέξτε. Δεν ξέρω εσείς αν μένετε στη Νέα Υόρκη, στην Ελλάδα, ή από πού μου τηλεφωνάτε, αλλά θα σας πω κάτι όμως. Από τη Νέα Υόρκη, θα σας πω και το όνομά μου. Όχι, δεν τα χρειάζεται. Είμαι πρόγραμμα Ζουμής. Όχι, κύριε Ζουμή. Με την πνευματική δημοσιογραφία. Ωραία, κύριε Ζουμή, ακούστε κάτι. Επειδή ο Δόκτωρ Λαμπράκης μαζί με τους υπόλοιπους και με το Σόρας έχουν πει πάρα πολλά ψέματα. Όχι, κάνετε λάθος. Κοιτάξτε, να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Επειδή άρχισα, εγώ, άρχισα αυτή την εκπομπή με τον Δόκτωρ Λαμπράκη εδώ στο σταθμό. Εγώ τους περιμένω τώρα 2 μήνες να βγουν στον αέρα να μας εξηγήσουν ακριβώς, αλλά αυτοί κρύβονται. Και τελευταία... Όχι, θα έχουν εξηγήσει στην Ελλάδα, δεν κρύβονται. Όχι, κρύβονται. Στην Ελλάδα θα τους δει κανένας. Στην Ελλάδα, ξεχάσε το, και σε όλο τον κόσμο που μας βλέπουν, πήρανε χαμπάρι ότι είναι περί απάτης. Όχι, προσοξή. Στα YouTube τους Μα δεν με αφήνετε να... Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Ακούστε, αγαπητέ φίλε, το όνομα σας στο μικρό. Ακούστε κάτι. Κάποια άλλη μέρα, να σας βάλω στον αέρα και να συζητήσουμε για το Σόρας. Υπόθεση του εξής. Με τα ενδιαστικές που έχουμε κάνει, στα αντίτυπα χαρτιά που είχαν μαζί τους και τα παρουσιάσανε στις πρώτες εκπομπές στο Κρήκαν TV και τα λοιπά, και του ξέφυγε μιανού και παρουσίασε κάποια τηλέφωνα στα έγγραφα, όπως εδώ πέρα έχω κάποιο έγγραφο, και όταν τα φέρει η κάμερα κοντά, πήραμε τα τηλέφωνα στα δημόσια αυτά πλαστά πλάνα που είχαν από τράπεζες και με πρωθυπουργούς, τηλεφωνήσαμε στο Τρόντο του Καναδά. Συνεργάζεται με ένα μεγαλοπατεώνα του Καναδά τραπεζίτη. Τα γραφεία δεν υπάρχουν στον Καναδά. Στείλαμε τη γειτόνισσα που έχει η ασφάλεια να δούνε. Υπάρχουν αποδείξεις ότι όλα αυτά είναι μια κομπίνα και τίποτα άλλο παραπάνω, και τα ομόλογα τα οποία έχουν, ελάτε εδώ αύριο το πρωί να σας πάω στο Fleet Market το Σαββάτο, που τα πουλάνε για 99 σέντζια. Λες και είναι καινούρια. Άγγελε, αυτά πλαστά. Που λέτε έχουν σχέση με άλλους απαταιώνες, όχι με την ο Σόρας, ο Σόρας εφανεί, ο Σόρας, κοίταξε, ο Σόρας και οι επιστήμονες οι οποίοι, άκουσε, οι επιστήμονες οι οποίοι ξεγελάσανε, όπως ξεγελάσανε το Γαριώτη, το είχαμε βάλει πάρα πολλές στην εκπομπή μας. Ο Γαριώτης πρόδωσε, Άγγελε. Πρόδωσε, γιατί τον ξεγελάσανε τον άνθρωπο, τον εξεπατήσανε. Όχι, ζήτησε 10 εκατομμύρια αμοιβή, ζήτησε 10 εκατομμύρια ο Γαριώτης. Ναι, ναι, έχουμε, στον αέρα. Έχουμε τα email τους από ο Λαμπράκης με το Σόρα, και μάλιστα έχω και το βίντεο, ασχολούμαι με την πνευματική δημοσιογραφία. Ναι, μπορεί να ασχολείσαι, αγαπητέ φίλε. Έχω βίντεο από τη συγκέντρωση στο ελληνικό προξενείο, που ήταν ο Καριώτης και ο Λαμπράκης τον παρουσίασε με τα καλύτερα λόγια και τον παρουσίασε σαν φίλο του. Σε ποιο προξενείο ήταν αυτό? Σε ποιο προξενείο ήταν αυτό? Ήταν στο ελληνικό προξενείο, διοργάνωση κυρία συγγνώμη, μια διαμαρτυρία σε ποιο προξενείο... να συμπαρασταθούν στους Έλληνες της Νέας Υόρκης. Σε ποιο προξενείο ήταν αυτό? Το ελληνικό προξενείο της Νέας Υόρκης. Ωραία, το ελληνικό προξενείο της Νέας Υόρκης, όπως και το ελληνικό προξενείο στο Τωρόντο του Καναδά, δεν έχουν καμιά ιδέα για Σόρας και για Λαμπράκη και αυτά που λέμε υπογράψουν. Όχι, αυτό είναι άσχετο που λέω. Η κομπίνα στην κομπίνα είναι μεγάλη μου, τι να σου πω, ρε παιδί μου. Κοίταξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε μου μια χάρη, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξαναμιλήσουμε μαζί. Πάρε με στο άλλο το τηλέφωνο, στο 727-481-0812 και τις 7.30 ώρα το βράδυ, να μιλήσουμε εκτός εκπομπής και να κανονίσουμε να βάλουμε τα πράγματα στις θέσεις, εντάξει. Εντάξει. Άντε, γεια χαρά. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Συγγνώμη, ας πούμε, πήγαμε το θέμα Παναγιώτη. Ο ακροατής μας. Γεια σου, Θωμά, ο Θωμάς. Πολύ ωραία έχει γράψει το μήνυμά του.
Άγγελε, ρώτα τον Παναγιώτη, λέει, πότε και σε ποια βουνή θα πρέπει να πάει ο κόσμος. Όταν θα έρθει η ώρα και πότε θα είναι η ώρα και πότε θα σου ειδοποιήσεις. Να πάνε στα βουνά, λέει. Και ποια βουνά θα είναι αυτά. Ο Ολυμπός. Και δεν μου λέει, τον Παναγιώτη, εγώ που δεν έχω βουνά εδώ πέρα και είναι flat, τι θα γίνει. Πού θα πάω τα πρώτα βουνά. Θα πάω στα Μοντάνα. Όχι, θα ανοίξει τρύπα. Τρύπα, πού, κάτω από τη γη. Θα μας πάει. Βρες, εδώ άμα πάω κάτω 5 πόδια, 10 πόδια έχει νερό. Η Φλόριδα πάω κάτω από τη θάλασσα. Είναι πάνω από τη θάλασσα. Πού να πας. Τέλος πάντων, τι θα πει τον ακροατή μας στο Θωμά. Βαρακιώτης. Γεια σου Θωμά. Εντάξει, όταν θα έρθει η ώρα θα λάβουν όλη την πληροφορία τους. Θα λάβουν την πληροφορία τους. Πάμε στα άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Άντζελο, μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση στον Παναγιώτη. Για τους πιθήκους. Όταν θα πάτε στη βιβλιοθήκη ή στο πανεπιστήμιο στο section ανθρωπολογίας θα δείτε τι συμβαίνει και οι πίθηκοι δεν γίνονται σήμερα αλλά κάπως διαφορετικά γίνανε στο σταματήστε να μας λέτε βλακίες. Οι πίθηκοι δεν γίνονται εφόσον γίνονται καλά μέρα. Μίλησα για τον αρχάνθρωπο των Πετραλώνων που όλοι το κυνηγάνε αυτό το θέμα για να το αποσιωπήσουν. Λοιπόν, πηγαίνετε κι εσείς και μάθετε για τον Άρη τον Μπουλιανό, Πετράλωνα, η σπηλιά στα Πετράλωνα στην Κρίλια. Κρίλια, αρχάνθρωπος, οστά 20 εκατομμυρίων ετών. Λοιπόν, γιατί δεν το ψάχνετε κι αυτό εκεί. Εντάξει, είπατε τη μία πλευρά. Δείτε και την άλλη. Και μετά συζητάμε. Άλλη γραμμή, λέγεται. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε. Τι κάνετε. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω στον Παναγιώτη. Τι ηλικία είναι, Παναγιώτη, τι ηλικία είσαι. 64. Είμαστε στην ίδια ηλικία σήμερα. Και τη δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι σε ποια ηλικία έπεσες από το δέντρο και χτύπησες το κεφάλι σου. Δεν έπεσα. Πετώτης ήρθα. Σε χτύπησε κεραυνός. Ήρθα πετώντας, αλλά βρήκα κάτι σκουλίκια που σερνόντουσαν και που μάθανε ελληνικά. Και με αυτά μιλάω τώρα, με σένα. Μεγάλε μου, μας πήρες τηλέφωνο για δούλεμα. Δεν είναι, ρε Παναγιώτη, μην τον παραξηγήσεις στον ακροατή. Αυτός δουλεύει και άλλους. Όποιος βγει στον αέρα, είναι από αυτούς τους συνηθισμένους. Είναι όπως βγαίνει η γάτα κάθε μέρα, δεν έχει σημασία ποιος είναι. Είναι κάτι πίθηκε που ξέρουν ελληνικά. Οπότε πρέπει να τους σεβαστούμε κι αυτούς. Άκου τώρα ξυπνάμε αυτούς. Λέγετε παρακαλώ, σας ακούμε. Κύριε Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για την παλαιοντολογία, μπορεί και ο Παναγιώτης να το ξέρει. Στη Σάμο το Παλαιοντολογικό Μουσείο στους Μυτιλινιούς έχει απολιθώματα 50 εκατομμυρίων ετών. Τα γνωρίζω, έχω πάει. Απολιθώματα, δηλαδή αυτά είναι τρομερά πράγματα. Εδώ μιλάμε για άνθρωπο όμως τώρα. Όσο για τον προηγούμενο παλιοημερολογίτη τον παρομοιάζω όπως τους φανατικούς κομμουνιστές που για να πάρουν αξίωμα σφάζανε τον κόσμο με τα κοσεργοκούτια. Τα ίδια και οι παλιοημερολογίτες είναι τόσο φανατισμένοι, μία ομάδα, όχι όλοι, γιατί επί το πλείστον είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά αυτός που μίλαγε ο δημοσιογράφος είναι τόσο φανατισμένος που ο Θεός να τον βοηθήσει. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Η επόμενη γραμμή λέγεται, ναι, μα αυτή δεν είναι. Η επόμενη γραμμή, έκλεισε αυτή η γραμμή, 727-725-5555, έχουμε τα τηλέφωνα με τον Παναγιώτη του Λάτου από την Ελλάδα, εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη και τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Σουηδέ, δεν ακούστηκε στον αέρα, παιδί μου, τι να σου κάνω. Δεν ακούστηκε στον αέρα, γιατί είπαμε να βρίζεις, μη βρίζεις. Είναι κάτι πίθηκοι που ενοχλούνται όταν λέμε ότι εμείς είμαστε άνθρωποι. Εντάξει. Λέγεται παρακαλώ η επόμενη γραμμή. Ναι. Έχω πάει στα Πετράλωνα, αλλά πού είναι αυτό που είναι στη Θεσσαλονίκη, στα Μοντανιά. Γιατί έχω πάει εκεί μέσα. Ναι, πάνω στην Κρίδια, στα Πετράλωνα, στη σπηλιά των Πετραλώνων. Πάνω, ναι. Αυτό που είναι στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική. Χαλκιδική, ναι, πάνω, πιο πάνω. Παναγιώτη, έχω πάει εκεί. Άρης Πουτιανός, Χαλκιδική, Πετράλωνα ή Κρίλια. Στο σπίτι μέσα εκεί. Έχω πάει εκεί.
το κεφάλι αυτό, ξέρεις που το έχουν τώρα. Καλά, τι συζητάς, ξέρω που είναι, ξέρω την ιστορία. Εγώ με τον Άρη ήμασταν φίλοι από κοντά, ξέρω πολύ καλά. Του έχω συμπαρασταθεί και εκεί πάνω, όταν τον κυνηγούσαν από το Πασόκ να του σπάσουν οι Εβραίοι το σκελετό μέσα. Α, σε τα ξέρω όλα. Έχω πάει στο σπίτι μέσα εκεί και το έλεξε ποιο ήτανε. Μίλαγε εκκλέζικα και ήταν κάπου 80-90 άτομα. Και μίλαγε ελληνικά και τους λέω, μίλασε εγγλέζικα, έλεγε άμα θέλω να σ' ακούσω και άμα δεν σου τα ακούσουμε. Άιστα, ωραία. Και το έχουνε τώρα στο μουσείο στη Θεσσαλονίκη, που είναι εκεί στην έκθεση κοντά, εκεί το έχουνε. Δεν έχουν το κρανίο, το σπάσανε το κρανίο. Σπάσανε, ναι, το σπάσανε. Στην παρουσία του κρανίου, αλλά υπάρχει ο υπόλοιπος σκελετός, υπάρχει το DNA. Κατάλαβες, δηλαδή έχει κυνηγηθεί ο Άρης ο Πουλιανός, γιατί οι κύριοι σιωνιστές δεν θέλουν να παρουσιάσουν μία αλήθεια ότι ο άνθρωπος πρωτοεμφανίζεται στον ελλαδικό χώρο. Έτσι. Αυτά έχω όλα στο κόκκινο βιβλίο μου. Ναι. Δείτε το, γιατί το Harvard, το MIT και το Columbia έχουν το βιβλίο μου. Γιατί το βιβλίο μου είναι στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον. Γιατί είναι βλάκες, νομίζετε. Έχω χειρόγραφα μέσα φωτογραφημένα και θεωρίες που έχουν φέρει το πάνω κάτω. Γιατί οι Εβραίοι με κυνηγάνε? Γιατί μου εμποδίζουν τα βιβλία μου να πωληθούν και δεν έχω εγώ να πληρώνω και να ζω? Γιατί? Λοιπόν, για ξυπνήστε λίγο, ψάξτε αυτό το κόκκινο βιβλίο να δείτε τι λέει μέσα. Πάμε στα ίδια. Ναι, λέγεται. Ναι, λέγεται. Ναι, λέγεται, παρακαλώ. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή. Ναι, λέγεται. Έλα, Άγγελε. Έλα. Καλησπέρα. Πάει, Βασίλε. Κάτι να πω στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, άνθρωπο, τον κύριο πρόδρομο, είναι αυτή που ήταν η αιτία της πτώσης του Βυζαντίου. Είναι πολύ, πολύ απλό. 50.000 μοναχοί στο Βυζάντιο. Μπράβο, δεν πιάσανε όπλο. Γιατί λέγανε ότι όταν σε χτυπήσει ο εχθρός να στρέψει και το άλλο μάγουλο. Ακριβώς. Είναι αυτή η μοναχή. Έπεσε η Κωνσταντινούπολη, Παναγιώτη μου. Έτσι. Για τον άνθρωπο των Πετραλώνων ευχαριστώ που το είπες, γιατί το έχω ξαναπεί. Το είπα, by the way, Άγγελε, και στο Μίτς. Δεν ήταν Νεάντερταλ, αλλά ήταν άνθρωπος. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά τους. Λοιπόν, αυτό μόνο. Μη συγχύζεσαι. Είναι πολύ φανατική. Δεν βγάζει άκρη. Είναι σαν τους κομμουνιστές, όπως είπε και ο άλλος ο φίλος. Ναι. Τέλος. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλό απόγευμα και καλό βράδυ στην Ελλάδα. Γεια χαρά. Λοιπόν, έχουμε ακόμα χρόνο για ένα τηλεφώνημα. Να πάρουμε και μετά κλείνουμε την εκπομπή για σήμερα. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Λέγεται, παρακαλώ. Ναι, λέγεται, παρακαλώ. Ναι. Από τις 5.30 μέχρι τις 6.30 ώρα δεν σας ακούγαμε καθόλου και σας βλέπαμε. Πού μένετε εσείς? Οι φωνές σας κοπόντουσαν για πολύ χρονικό διάστημα. Τώρα είναι εντάξει? Τώρα είναι εντάξει, ναι. Το φτιάξαμε, εντάξει. 15-20 λεπτά που είναι εντάξει. Εντάξει, αλλά παραπάνω από τις 6 ώρα. Από τις 5.30 μέχρι τις 6.30 μια ώρα... Ήσασταν τελείως, δεν ακούσαμε καθόλου τον Παναγιώτη. 6 ώρα, ήταν μισή ώρα γιατί με πήρε ο κρατές και το διόρθωσα. Ήταν overload τα servers εδώ. Δεν ακούσαμε τίποτα να που μιλούσε. Θα είναι ηχογραφημένη εκπομπή πάλι και θα την ξαναπαίξουμε. Εντάξει. Εντάξει. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμή σήμερα, Παναγιώτη. Θα δώσουμε ένα ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη. Να είσαι σίγουρος, να είσαι καλά, μην σε πιάσει κρύωμα. Στο βίντεο σε παρακαλώ να δείτε αυτό. Πρέπει να ναι, το περάσει. Την άλλη Τετάρτη θα δώσουμε ραντεβού από τώρα, την άλλη Τετάρτη, να το πείσουμε τους πάντες για να το διαφημίσουμε και στην Ευρώπη. Θα το μοντάρουμε αυτό το βίντεο, το παρουσιάσουμε μαζί με τον Παναγιώτη και να το εξηγήσουμε ακριβώς τι γίνεται με αυτά τα συστήματα. Να δούμε τι έχουν να μας πούνε. Παναγιώτη, να έχεις καλό βράδυ στην Ελλάδα, καλά ξημερώματα και. Αγαλιάστε Έλληνες και Ελληνίδες απανταχού της γης. Και καλή αντάμωση στην ερχόμενη Τετάρτη εδώ στο κανάλι 48. Γεια σου. Δύναμη, γεια σου. Γεια σου. Κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στο κανάλι 48, αύριο Παρασκευή. Να περνάτε καλά. Σήμερα το βράδυ έχουμε τον Τράγκα και τους υπόλοιπους να μιλήσουν για πολλά και διάφορα. Τα συνηθισμένα στην Ελλάδα.
Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους τους εορτάζοντας, σήμερα το Αγίου Νικολάου. Εορτάζει και ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε το μεγάλο και πολυφημισμένο κρουαζερόπλοιο Celebrity Reflection, ήδη έφτασε 1η Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι της Φλόριδας. Την περασμένη εβδομάδα είχε ένα ταξίδι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τριήμερο ταξίδι στην Καραβαϊκή. Φάγανε, ήπιανε, γλεντήσαν όλοι δωρεάν, τραβήξανε βίντεο. Τα είδατε και στο CNN και στο Fox και σε όλα τα CBS, NBC κανάλια και στο Travel Channel το καράβι αυτό. Είναι το κάτι άλλο, τυχεροί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν μαζί μου στις 19 Ιανουαρίου με το Celebrity Reflection. Έχω μερικά εισιτήρια σε καλές τιμές, όποιος ενδιαφέρεται να με πάρει τηλέφωνο σε 2 λεπτά από τώρα στο τηλέφωνο 727-481-0812, επαναλαμβάνω, 727-481-0812. Αν είναι καμιά γυναίκα η οποία είναι μόνη της και θέλει παρέα, έχω μια άλλη γυναίκα από την Τάπα η οποία είναι μόνη της και θέλει να μοιραστεί την καμπίνα μαζί της. Πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Θα περάσουμε καλά σε αυτή η σούπερ μεγάλη κρουαζιέρα. Έχουμε εκπλήξεις, θα έχουμε τραγουδιστές από Νέα Υόρκη και μάλλον και από την Ελλάδα, 19 Ιανουαρίου. Λοιπόν, δεν ανακοινώνω τίποτα ακόμα, αλλά θα είναι πολύ ωραίο το γλέντι. Και οι εκδρομές, και θα έχουμε και ένα γκρουπ ειδικό που θα πάμε στις West Indies για όλους που θα είναι μαζί μου σε αυτή τη σούπερ μεγάλη κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Καλό βράδυ σε όλους. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι, την αγάπη μας από την Ηλιόλουση και ζεστή Φλόριδα. Μην ρωτάτε τι θα κάνω εγώ τώρα, πάω να κάνω μπανάκι στη θάλασσα. Βράδυ είναι, αλλά κάνουμε και τα βραδινά μας μπάνια, ξέρετε. Η θερμοκρασία είναι περίπου 79-80 βαθμούς στη Φλόριδα και περνάμε καλά. Για εσάς το βορρά, τι καθόσαστε, εξεκουμπιστείτε και λάτε στη Φλόριδα. Θα περάσουμε καλά το καλοκαίρι, ή το χειμώνα να πω. Εμείς έχουμε καλοκαίρι εδώ. Γεια σας και την αγάπη μας. Ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελεύθερη Γνώμη. Σήμερα ήταν μαζί μας και ο Παναγιώτης του Λάτους. Ραντεβού και πάλι αύριο, 5 λεπτά εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη.